Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Νάγια, αυτός είναι ο Μέρλιν και σήμερα κλείνουμε 2 χρόνια συμβίωσης μαζί. Τον αγαπώ, τον λατρεύω και επειδή γκρίνιαζε είπα να ξεκινήσουμε μαζί το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, ελπίζω να έχετε βάλει αρκετά πράγματα στις λίστες σας, να έχετε κάνει την οικονομία σας, να έχετε ορίσει ένα budget γιατί έρχονται οι Black Friday και οι Cyber Monday και είναι οι κατάλληλες ευκαιρίες να υποφεληθούμε από τις προσφορές και να αγοράσουμε όλα αυτά που λαχταράμε. Τι θα κάνουμε στο σημερινό βίντεο? Θα ρίξουμε μια ματιά στις δικές μου λίστες, θα πάμε από site σε site και θα αποφασίσω εδώ μαζί σας και μπροστά σας, γιατί γενικώς είμαι πολύ αναποφάσιστη, τι τελικά θα αγοράσω. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και με βοηθάει πολύ το να έχετε γραφτεί στο κανάλι, γι' αυτό αν δεν το έχετε κάνει ήδη πατήστε τώρα το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Επίσης, για τα προϊόντα που θα μιλήσουμε σήμερα θα υπάρχουν link στην περιγραφή σε περίπτωση που κι εσείς θέλετε να τα τσεκάρετε και να τα αποκτήσετε και να ξέρετε ότι αν πατήσετε το link που σας έχω βάλει κάτω στην περιγραφή και βάλετε από εκεί το προϊόν αυτό στο καλάθι σας, εγώ θα πάρω μια μικρή προμήθεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στηρίζετε το κανάλι για να ανεβάζω περισσότερο περιεχόμενο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λέω να μπω πρώτα στο Attica. Και έχω εδώ μπροστά μου τη λίστα μου και αυτό που θα κάνω είναι ότι βασικά θα πάρω ό,τι έχει έκπτωση αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη προσφορές όπως σας είπα, από 30% και πάνω. Λοιπόν, να σας πω ότι έχω ένα anti-pollution primer από Grown Alchemist, το οποίο όμως δεν θα μπει στο καλάθι μου γιατί έχει μόνο 20% προς το παρόν. Θέλω να πάρω και μολύβι για τα φρύδια από την NYX. Η NYX δεν έχει καθόλου έκπτωση προς το παρόν. Βλέπω εδώ ότι ο Armani έχει 10% στο Luminous Silk Concealer. Το κρατάω στη λίστα μου, δεν θα το βάλω στο καλάθι ακόμη. Θα βάλω όμως στο καλάθι οπωσδήποτε το Brow Tech Matte Lip Pencil, ένα μολύβι για τα φρύδια, το οποίο με βόλεψε πάρα πολύ από την Smashbox. Θα το πάρω στην απόχρωση Dark Brown γιατί την είχα δοκιμάσει που μου το είχαν στείλει και μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να πάρω και 2, θα το σκεφτώ για να έχω απόθεμα. Και έχω να σας πω στη συνέχεια ότι η Smashbox έχει 50%, οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε όλα τα προϊόντα που θέλουμε από αυτή την εταιρεία. Θέλω επίσης να πάρω και να δοκιμάσω τα μολύβια χιλιών της, δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει ήδη, λέγονται Be Legendary Line and Prime Pencils, και τις αποχρώσεις θα σας τις βάλω στην περιγραφή αυτές που θα διαλέξω για να μην διαλέγω τώρα. Πάντως σίγουρα θα πάρω 1-2 από αυτά τα μολύβια. Και να πάρω και ένα κραγιόν. Έχω ήδη 2 κραγιόν από τα Be Legendary Prime and Plush Lipsticks που μου έχουν στείλει και μου αρέσει πάρα πολύ η υφή τους, γιατί είναι βουτυρένια, είναι κρεμώδη, έχουν μια γυαλάδα. Όταν φεύγει όμως η γυαλάδα, όσο περνάει η ώρα, δεν είναι, να σας πω, transfer proof, έτσι μεταφέρονται, αφήνουν σημάδι στο χέρι σας και στο ποτήρι, αφήνουν όμως και ένα πολύ ωραίο stain στα χείλη και όσο περνάει η ώρα, ενώ φεύγει η γυαλάδα, δεν φεύγει ουσιαστικά το χρώμα, σου μένει κάτι και σου μένει ένα πολύ ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω ότι θέλω άλλο ένα τέτοιο κραγιόν. Να πάμε σε μαλλιά. Θέλω οπωσδήποτε να πάρω το Hairdresser's Invisible Oil από την Bumble & Bumble. Είναι ένα λαδάκι, παιδιά, φανταστικό, ειδικά για τη μέση και κάτω των μαλλιών σας, για το φριζάρισμα, για να τα κάνει πιο λαμπερά και πιο μαλακά. Θέλω επίσης, σας έλεγα και σε προηγούμενο βίντεο, να αλλάξω σαμπουάν, οπότε φεύγω από την Αβέντα και πάω στην Bumble & Bumble και λέω να δοκιμάσω αυτή τη σειρά που λέγεται Color Minded, που είναι για βαμμένα μαλλιά. Θα πάρω λοιπόν και σαμπουάν και conditioner. Και επίσης από την Bumble & Bumble, να μην ξεχάσω, να στοκάρω στο αγαπημένο μου dry shampoo, έλα αγάπη μου, που λέγεται brownish και είναι στην καστανή απόχρωση, το οποίο εκτός του ότι με σώζει και μου δίνει όγκο στις ρίζες όταν το μαλλί μου θέλει λούσιμο και δεν προλαβαίνω, θέλει λίγο να φρεσκαριστώ, με σώζει και όταν το μαλλί μου θέλει βάψιμο στη ρίζα, γιατί καλύπτει, ξέρετε, ό,τι φαίνεται από τα ελάχιστα λευκά που έχω. Λοιπόν, τελευταίο προϊόν από Bumble που θα πάρω και θα ασχοληθώ με το Merlin είναι το Bumble Bumble Heat Shield Blow Dry Accelerator, το οποίο είναι ένα spray, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, που το ψεκάζετε σε νοπά μαλλιά και στεγνώνουν στο μισό χρόνο. Είτε αν τα αφήσετε να στεγνώσουν μόνο τους στον αέρα φυσικά, είτε με το σεσουάρ και φυσικά τα προστατεύει και από τη θερμότητα.
Η Bumble & Bumble, by the way, έχει 40% έκπτωση αυτή τη στιγμή, οπότε συμφέρει πάρα πάρα πολύ οποιαδήποτε αγορά από αυτήν. Θέλω και ένα ξεβαυτικό για τα μάτια. Έχω βάλει διάφορα στη λίστα μου, δεν θα σας τα πω όλα, θα σας πω αυτό που θα πάρω τελικά. Θα πάρω το Gently Off Eye and Lip Makeup Remover, το οποίο φαίνεται να είναι διφασικό. Από την MAC δεν το έχω ξαναδοκιμάσει και μου αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Θέλω και μία μάσκαρα, ωστόσο ο Κορέας έχει μόνο 10%. Και η Sweet Professional Lashes δεν έχει καθόλου έκπτωση προς το παρόν, οπότε αυτό μάλλον θα πρέπει να περιμένει λίγο, γιατί θέλω μια μεγαλύτερη έκπτωση. Μόνο 10% έχει και η Laura Mercier, θα περιμένω. Έχω βάλει όμως στη λίστα μου τα δύο της concealer, το Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer, το οποίο είναι κρεμώδες, φανταστικό. Παιδιά, κάνει βελούδινη πραγματικά και αψεγάδια στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Με έχετε δει να το χρησιμοποιώ και στο κανάλι άλλωστε. Η απόχρωσή μου είναι και η 2N και η 2W. Και το άλλο της concealer που μου αρέσει και το φοράω και σήμερα είναι το stick, το Secret Camouflage Concealer Duo, το οποίο μάλλον θα το πάρω μόλις αποκτήσει μεγαλύτερη έκπτωση, γιατί και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει δύο πλευρές. Η μία είναι για να καλύπτει τις τσατέλειες, για έτσι πολύ συγκεκριμένη κάλυψη, και η άλλη πλευρά είναι για να φωτίσει την περιοχή, είτε γύρω από τα μάτια, είτε στο κέντρο του προσώπου. Εγώ το χρησιμοποιώ περισσότερο. Στη λίστα μου επίσης το Attica έχω βάλει το Perfectly Defined Longwear Brow Pencil, το ανταλλακτικό από Bobbi Brown, από τα πολύ αγαπημένα μου μολυβιά φρυδιών. Χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνει ανταλλακτικό. Έχει 40%, οπότε θα το πάρω και θα το πάρω και στην καινούργια απόχρωση που έχει βγει, που λέγεται Neutral Brown, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχω βάλει το Cleansing Balm της Estée Lauder, δεν θα το πάρω όμως γιατί έχω ακόμα το balm της Elemis που σας έλεγα, το butter τέλος πάντων της Elemis. Θα πάρω οπωσδήποτε λοσιόν Micellar, σταμάτα βρε, από την Embryolisse που έχει έκπτωση 30% και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα πάρω το μεγάλο μέγεθος, νομίζω 2 μπουκάλια και από αυτήν, γιατί τώρα είναι η ώρα να στοκάρουμε λίγο σε πράγματα και προϊόντα που χρησιμοποιούμε πολύ πολύ συχνά. Και συνεχίζω με τα Sephora. Να σας πω ότι και στα προηγούμενα βίντεο, επειδή είχα αναφερθεί σε προϊόντα που θα βρείτε στα Sephora, αλλά δεν μπορούσα να σας φτιάξω links, θα τα φτιάξω σήμερα κιόλας για να είναι ενεργά και να μπορείτε να ψωνίσετε όλα αυτά για τα οποία σας είχα μιλήσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα κουτάκι το οποίο λέγεται Sephora Favorites Lips Battle. Έχει 6 προϊόντα και παιδιά, φαίνεται να είναι συγκλονιστικό. Πρώτον, να σας πω ότι η τιμή του είναι 49,95 και έχει μέσα κραγιόν από Pat McGrath που εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ και λυσάω να δοκιμάσω κραγιόν από Pat McGrath, και είναι και πανάκριβα δηλαδή τα προϊόντα της. Δεν νομίζω ότι χωρίς έκπτωση ή αν δεν ήταν σε τέτοιο κουτί θα τα έπαιρνα ποτέ. Λοιπόν, έχει αυτό σε κανονικό μέγεθος το NARS Iconic Lipstick στην απόχρωση Inappropriate Red. Είναι ένα καταπληκτικό κόκκινο. Το Pat McGrath είναι nude και έχει επίσης και ένα gloss, βλέπω εδώ, από Fenty, το Fenty Glow Gloss Bomb. Έχει μία mini μάσκα Λανέζ που την έχω ξαναχρησιμοποιήσει για τα χείλη και είναι καταπληκτική. Ένα gloss από Sephora που δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, σε μία έτσι κάπως peachy απόχρωση, ροδακινή φαίνεται να είναι. Και το ointment από την Lano Lips που παρέχει, διαβάζω εδώ, εξαιρετική ενυδάτωση. Okay, αυτό μπαίνει στο καλάθι, γιατί μου αρέσουν σχεδόν όλα τα προϊόντα. Βλέπω άλλο ένα σετάκι που θέλω από εδώ. Είναι της Anastasia Beverly Hills. Είναι το Eye Brag Eyeliner και Mascara Eye Kit. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ούτε τη μάσκαρα της Anastasia, ούτε το eyeliner, οπότε επειδή θέλω ούτως ή άλλως και από τα δύο προϊόντα, θέλω και να το δοκιμάσω, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Έχει ένα σετάκι από Too Faced που έχω πάρα πολλά χρόνια να πάρω προϊόντα τους. Αν ακούτε τσίκι τσίκι και φασαρία, να ξέρετε είναι επειδή έχω τον Merlin στα πόδια μου και παίζει με αυτό. Λοιπόν, έχει 3 προϊόντα και μία τσάντα, λέει. Η τσάντα, okay. Ωραία είναι για να την κάνεις δώρο σε κάποιο παιδάκι, ίσως δεν νομίζω ότι θα την κρατήσω εγώ. Ωστόσο το bronzer, το chocolate bronzer από Too Faced, ήταν παιδιά cult προϊόν για πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να έχει αλλάξει λίγο και η σύνθεσή του. Και μη μου τραβάς παιδί μου το μικρόφωνο. Και η μυρωδιά ελπίζω να είναι ίδια, να μυρίζει ακόμα σοκολάτα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ψυχρό έτσι bronzer και θα ήθελα πάρα πολύ να το ξαναδοκιμάσω, οπότε αυτό είναι ένα ναι. Έχει επίσης την αδιάβροχη μάσκαρα Better Than Love, τη λέει, και αυτή δεν την έχω χρησιμοποιήσει
στην αδιάβροχη μορφή της, μόλις μου έριξε κάτω το κινητό, ούτε παιδί να είχα πραγματικά. Και έχει και το Lip Injection, το οποίο είναι αυτό το προϊόν που σας έχω ξαναδείξει σε βίντεο και το βάζεις στα χείλη σου, σου τα καίει λιγάκι, σου κάνει αυτό το κάψιμο και τα κάνει έτσι να φαίνονται πιο ζουμερά και πιο μεγάλα. Οπότε 19,97 νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή και για αυτά τα τρία προϊόντα. Λοιπόν, και αυτό θα μπει στο καλάθι. Αυτά που δεν θα μπουν ακόμα στο καλάθι γιατί δεν έχουν καθόλου έκπτωση είναι προϊόντα από Rare Beauty που ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω, αλλά I'm sorry. Δεν θα βάλω στο καλάθι ούτε Fenty Beauty ούτε RMS που ήθελα τα concealer τους γιατί και αυτά έχουν μηδέν έκπτωση. Τίποτα από Pat McGrath δυστυχώς. Ένα ρούζ είχα βάλει στο μάτι, το Nude Venus. Η μάσκαρα από ήλια πολύ θα ήθελα να την πάρω όμως. Έχω βάλει στο μάτι επίσης και το Waterproof Top Coat από Huda Beauty. Αυτό είναι ένα προϊόν που σου λέει κάνει αδιάβροχη τη μάσκαρα, οπότε το βάζεις πάνω από οποιαδήποτε μάσκαρα φοράς και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, να δω αν όντως δουλεύει και γενικά αγαπώ την Huda ούτως ή άλλως. Έχει βγάλει πολύ ωραία προϊόντα, αλλά και αυτό δεν έχει έκπτωση αυτή τη στιγμή, οπότε θα παραμείνει στη wishlist και θα είναι υπό παρακολούθηση. Επίσης κάτι άλλο που θέλω από Huda Beauty είναι ένα άρωμα, παιδιά. Λοιπόν, είδα ότι έχουν φέρει αρκετά καγιάλι αρώματα και επειδή με έχει πιάσει κάτι και θέλω αρώματα τα οποία έχουν μέσα και χρυμπάρι, βρήκα ότι έχει το Invite Only Amber 23, το οποίο λέει ότι είναι αισθησιακό, εντυπωσιακό, λαλαλα. Λοιπόν, να σας πω, νότες, κορυφής, μαύρο κεράσι, μέλι προβυγγίας, φύλλα καπνού, συμφωνία σοκολάτας και φουντουκιού. Καρδιάς, απόλυτο 30% φιλής. Εντάξει, οκ. 30% φύλλη. Δαμασκηνό 30% φύλλα εσπεριδοειδών. Βάση έλαιο ουντ που επίσης λατρεύω. Κυπριόλι, μόσχο, ριτίνι από κεχριμπάρι, βενζοίνη, σαταλόξυλο, πατσουλί και βανίλια. Φωνάζει το όνομά μου, ουρλιάζει το όνομά μου το συγκεκριμένο άρωμα, οπότε θα μείνει και αυτό στη wishlist και θα περιμένω εκτοσούλα. Παρένθεση, γιατί με είχατε ρωτήσει, μου είχατε ζητήσει να σας προτείνω και αρώματα, θα σας πω μερικά από τα πολύ αγαπημένα μου. Είναι το YSL Black Opium, ένα άρωμα που επίσης περνούσα και ξέρανε ποιος περνάει, το φορούσα για πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλοί με ρωτούσαν ποιο άρωμα είναι αυτό. Το Modern Muse Nui, δεν είμαι σίγουρη αν κυκλοφορεί ακόμη, θα το ψάξω και θα σας βάλω link από την Estée Lauder επίσης, μου αρέσει πολύ. Το Fucking Fabulous από Tom Ford που μόνο σε Black Friday μπορώ να το ανανεώσω, αλλά είναι συγκλονιστικό. Και το προηγούμενο που φορούσα τώρα αυτή την περίοδο, το Yves Saint Laurent επίσης, Libre Intense. Εγώ το Intense φορούσα και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Να σας πω ότι το καινούριο που έχω αγοράσει και είναι cruelty free, είναι από Alice Brooklyn, λέγεται Super Amber. Πήρα την συσκευασία των 10 ml από το Niche Beauty. Θα μιλήσουμε για αυτό το site σε λίγο. Και παιδιά, είναι ένα άρωμα σου λέει που δεν έχει νότες κορυφής, βάσης και μέσης. Είναι ένα άρωμα όμως που έχει βάση το κεχριμπάρι και μια χημική ένωση η οποία όταν ακουμπάει την επιδερμίδα σου μετατρέπεται σε κάτι μοναδικό και ξεχωριστό για τον καθένα μας. Είναι αυτά τα μοριακά αρώματα, να το λέω σωστά. Λοιπόν, να φύγουμε από τα Sephora, να πάμε στο Look Fantastic, εκεί όπου έχω βρει ότι έχει τη χαμηλότερη τιμή στο Armani Luminous Silk Concealer, το οποίο θέλω να το πάρω και το παρακολουθώ και εδώ και στα άλλα sites να δω πού θα έχει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Επίσης έχω βάλει εδώ στην wishlist μου το Soft Matte Complete Concealer, που είναι το αγαπημένο μου, το ξέρετε, στην απόχρωση Custard. Ωστόσο ακόμα δεν έχουν έκπτωση κανένα από τα δύο αυτά προϊόντα. Έχω βάλει και το Isle of Paradise Self Tanning Mousse Dark, που έχει μία έκπτωση αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει, αλλά θα περιμένω για να ολοκληρώσω την αγορά μου να μαζευτούν 2-3 πραγματάκια, γιατί έχει δωρεάν μεταφορικά άνω του 35 ευρώ, οπότε θέλεις 2-3 πραγματάκια. Επίσης να σας πω ότι στο Look Fantastic θα βρείτε και όλες τις παλέτες της Natasha Denona, για τις οποίες λυσάω εδώ και τόσο καιρό, σας τα έχω πει, και την μικρή, την Baby Glam, που σας είχα πει ότι αν δεν μπορείτε να αγοράσετε τη μεγάλη, αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα για να δείτε την ποιότητα των σκιών της Natasha Denona και μετά να κάνετε μια μεγάλη επένδυση. Δεν υπάρχει η Metropolis Palette, όντως, φίλοι μου εσύ που την έψαχνες την άλλη φορά, υπάρχουν όμως ένα σωρό ωραία προϊόντα της Natasha Denona και παλιότερα και καινούρια, οπότε αξίζει να τις τσεκάρετε. Εγώ θα σας βάλω link για τα
αγαπημένα μου από αυτά, στην περιγραφή επίσης. Να προχωρήσουμε σε ένα άλλο site που έχει φανταστικά cruelty free προϊόντα, γιατί με έχει πιάσει μία τρέλα και προσπαθώ πάρα πολύ να παίρνω cruelty free προϊόντα, γιατί δεν είναι αστείο, παιδιά. Πρέπει όλες οι εταιρείες, θεωρώ, να σταματήσουν τα πειράματα στα ζώα. Είναι κρίμα δηλαδή και άδικο. Στο livingcruelityfree.gr. Λοιπόν, από εκεί θέλω να πάρω αρκετά προϊόντα. Θέλω να πάρω σίγουρα ένα σαπούνι Dr. Bronner's για τα χέρια, γιατί έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τα υγρά σαπούνια με dispenser, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Χρησιμοποιώ αυτά τα σαπούνια που είναι σε πλάκα, οπότε θα πάρω σίγουρα ένα τέτοιο. Θα πάρω ίσως και ένα φρόλουτρο Dr. Bronner's, υγρό σαπούνι καστήλι, το οποίο σας έχω ξαναπεί ότι είναι ιδανικό για πάρα πολλές χρήσεις. Μάλλον αυτή τη μυρωδιά θέλω, το Cherry Blossom, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, είναι βιοαπορροφήσιμο, αποτελεσματικό και πολυχρηστικό. Να σας πω ότι είναι κατάλληλο σχεδόν για όλες τις ανάγκες καθαρισμού, πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, τρόφιμα, πιάτα, πάτωμα, κατοικίδια. Και πραγματικά δεν έχετε κανένα απολύτως κίνδυνο. Κλείνετε τα δόντια σας. Παιδιά, γράφω πάρα πολλές χρήσεις στο site. Αξίζει να μπείτε να το δείτε. Θα τρελαθώ. Εντάξει, δόντια δεν έχω πλύνει. Αλλά για αφρόλυτρο που το χρησιμοποιώ είναι 100% καταπληκτικό και δεν έχω νιώσει πιο καθαρή ποτέ στη ζωή μου. Θέλω επίσης να πάρω βιοδιασπόμενα μαντιλάκια αντεμακιγιάζ από The Cheeky Panda. Έχει εδώ με άρωμα καρύδας και βιοδιασπόμενα μωρομάντιλα, τα οποία τα έχω δοκιμάσει και μου άρεσαν πάρα πολύ. Να σας πω ότι αν έχετε υπνίες, παιδιά, βρήκα αυτό εδώ το ρολόν από Neil's Yard. Το έχω ξαναδοκιμάσει και θα το ξαναπάρω γιατί μου τελειώνει. Είναι για χαλάρωση, έτσι λέγεται. Θα βρείτε το link και γι' αυτό στην περιγραφή. Να σας πω ότι από τότε που άρχισα και έβαζα εδώ πέρα στο χέρι μου, στους καρπούς μου, στα σημεία αυτά των παλμών, αλλά και εδώ πίσω από τα αυτή, αυτό το ρολόν, βλέπω όνειρα, τα θυμάμαι. Και είναι και πάρα πολύ ευχάριστα τα όνειρα που βλέπω. Νομίζω ότι κάνω πιο βαθύ και πιο ξεκούραστο ύπνο για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να εξηγήσω, αλλά είναι φανταστικό. Ωστόσο, επειδή μου συμβαίνουν καμιά φορά καψίματα από το ξύρισμα στα πόδια ή ευαισθησίες τέλος πάντων, θέλω ένα ενυδατικό τζέλ και νομίζω θα πάρω αυτό εδώ. Με 98% aloe vera από την εταιρεία Jason που είναι φανταστική. Έχει αλαντοίνη και βιταμίνη B5. Και θα μπει οπωσδήποτε στο καλάθι μου. Στο goorganic.gr θα πάω τώρα, το site που φέρνει αποκλειστικά τα προϊόντα της Natura Semberica. Σας έχω πει πόσο μου αρέσουν σε προηγούμενα βίντεο, οπότε ανατρέξτε σε προηγούμενα βίντεο για να δείτε και τι σας έχω προτείνει σε skincare, σε μάσκες, σε κρέμες κτλ. Και δεν έχω πολλά τώρα στη λίστα μου, γιατί δεν χρειάζομαι κάτι από αυτά. Είμαι καλυμμένη. Χρειάζομαι όμως να ανανεώσω την Fresh Spa Kamchatka Blue Nori Body Cream, η οποία είναι συσφυκτική κρέμα σώματος και απορροφάται, παιδιά, πάρα πολύ γρήγορα από την επιδερμίδα. Έχει μια φανταστική αίσθηση όταν την απλώνεις. Να σας διαβάσω δύο πράγματα. Επαναφορτίζει, λέει, το θαμπού κουρασμένο δέρμα με ενέργεια μέρα με τη μέρα και σμιλεύει το σώμα γιατί είναι και συσφυκτική. Το βιολογικό εκχύλισμα ήρδας αυξάνει τη σφυγιλότητα και την ελαστικότητα. Έχει τονωτικές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις. Ενυδατώνει έντονα, μαλακώνει και απαλύνει το δέρμα. Έχει βιταμίνες Α, C, Ε, πρωτεΐνες, λιπαρά, οξέα, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα, να επιμείνετε στις προβληματικές περιοχές που θέλουν λίγο παραπάνω σύσφυξη, να κάνετε μασαζάκι παραπάνω και πραγματικά θα την ευχαριστηθείτε πάρα πολύ αυτή την κρέμα. Θα μπω τώρα στο Farm24, το οποίο είναι το αγαπημένο μου φαρμακείο, να σας πω την αλήθεια, οπότε θέλω να κάνω παραγγελία σε βιταμίνες, σε οδοντόβουρτσες, οδοντόπαστες, γενικά όλα αυτά τα προϊόντα καθημερινής φροντίδας τέλος πάντων που χρειαζόμαστε. Εδώ μπαίνω και κάνω μια γερή παραγγελία. Εγώ αυτή την περίοδο έχω ανάγκη από ενίσχυση του ανοσοποιητικού, οπότε έχω βάλει στη λίστα μου, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο σας ενδιαφέρει αυτό, αλλά επειδή έχω κάνει μια έρευνα, θα σας τα πω. Έχω βάλει ένα συμπλήρωμα με πρόπολη, το οποίο λέγεται Pharma Lead Propolis Plus Immune Protect, συμπλήρωμα διατροφής με πρόπολη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Έχω βάλει επίσης ένα σύμπλεγμα, ένα μείγμα μανιταριών από την εταιρεία Nature's Plus. Αυτό δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά φαίνεται να είναι πολύ τούρμπο και μία πολυβιταμίνη από Nature's Plus επίσης, η οποία και αυτή φαίνεται να είναι τούρμπο.
Είναι σχεδιασμένη ειδικά για γυναίκες. Έχει ένα ευρύ φάσμα βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων και φυσικών συστατικών. Και ειδικά βότανα για την υποστήριξη της υγείας και των γυναικολογικών μας, τέλος πάντων, του συστήματος. Και βλέπω εδώ τώρα ότι έχει και διαγωνισμό, λέει, θα τρελαθώ. Αν κάνετε αγορές μέχρι 30 δεκάτου, μπαίνετε σε κλήρωση για ένα iPhone. iPhone 13 έλεγε, μισό λεπτό να το ξαναπατήσω γιατί μου άλλαξε τώρα η σελίδα. 13 Pro Max. Μπαίνω να παραγγείλω τώρα όμως. Λοιπόν, πάμε στο Cult Beauty, το αγγλικό αυτό αγαπημένο site, το οποίο ευτυχώς με το Brexit μας πληρώνει όλα τα τέλη ώστε να έρχονται τα προϊόντα στη χώρα μας χωρίς εμείς να ανησυχούμε για τίποτα, αρκεί σε κάθε παραγγελία σας να μην υπερβαίνετε τα 3 τεμάχια, ok? Τα κουτάκια που φτιάχνει το Cult Beauty και έχουν διάφορα προϊόντα μέσα, πιάνονται ως ένα τεμάχιο γιατί είναι κλειστά κουτάκια. Και τα σετάκια επίσης. Αλλά προσέξτε, μην παραγγείλετε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ έχω πάρα πολλά πράγματα στη wishlist, παιδιά. Θα σας πω μόνο αυτά που θα περάσουν, γιατί αυτές τις μέρες έχει μια προσφορά με ένα κωδικό σε συγκεκριμένα προϊόντα, σου κάνει έκπτωση έως 30%. Οπότε νομίζω ότι θα βάλω στο καλάθι το Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, γιατί το θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το gel που τα κολλάει, τα πατάει, τα στερεώνει στη θέση του στα φρύδια και δεν πάνε πουθενά. Λοιπόν, ναι, αυτό θα μπει στο καλάθι. Επίσης, έχω βάλει ένα σωρό προϊόντα για τα φρύδια εδώ. Όχι, εντάξει, αφού πήραμε τα μολύβια από Smashbox, δεν θα πάρω κάτι άλλο. Νομίζω όμως ότι θα βάλω μία παλέτα, την Viv The Muse Palette που σας έλεγα, και γενικά θέλω να πάρω αρκετά πραγματάκια από Viv. Οπότε, νομίζω ότι θα πάρω και δύο ρούζ, το Cherub που είναι έτσι λίγο πιο ροζ, και το Πιάτσα που φαίνεται να είναι ένα ροζ χρυσό, αν καταλαβαίνω καλά την απόχρωση που βλέπω εδώ πέρα. Θέλω και το highlighter από αυτή την εταιρεία, Λίσαξες θα μου πείτε. Θα το σκεφτώ αυτό, θα το πατήσω. Και θέλω και ένα μολύβι χιλιών, γιατί πραγματικά θα σας πω μια ιστορία. Λοιπόν, η Jamie Genevieve είναι μια YouTuber η οποία κάνει θεϊκά μακιγιάζ. Δεν την ακολουθώ πολύ καιρό. Την έψαξα όταν έμαθα ότι θα κάνει δικό της brand. Και παιδιά, βλέποντας πώς χρησιμοποιεί τα προϊόντα, πραγματικά σε κάνουν να θέλεις να τα αποκτήσεις. Οπότε θα τα σκεφτώ αυτά. Υπάρχει και ένα σετάκι, το οποίο δεν ξέρω αν θα το πάρω, και έχει και το Brow Freeze μέσα. Λέγεται Cult Beauty More Glam. Έχει 47 και 46 και κάνεις, λέει, 75% οικονομία. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν πάνω από δύο προϊόντα στο συγκεκριμένο set, οπότε γι' αυτό σας συμβουλεύω και εσάς να μην παρασυρθείτε από αυτά τα σετάκια που βλέπουμε τώρα στις γιορτές. Να κρατηθείτε λίγο, εάν δεν σας ενδιαφέρουν όλα τα προϊόντα που έχει μέσα. Λοιπόν, η κυρία Σάρλοτ Τίλμπουρι, βλέπω εδώ ότι έχει Black Friday event, ας πούμε, αλλά μας έχει βάλει έκπτωση μόνο στα σετάκια της, τα οποία έχει βγάλει αυτές τις μέρες. Και εγώ δεν ψήνομαι καθόλου, γιατί εγώ θέλω μόνο να πάρω την πούδρα της στην απόχρωση medium και θα περιμένω να δω μήπως κάνει καμιά έκπτωση άλλη τις επόμενες ημέρες, οπότε θα μείνει στη wishlist αυτό. Αν σας πρότεινα και κάτι άλλο να πάρετε από Charlotte Tilbury, θα είναι το Lip Cheat, το μολύβι χιλιών που είναι φανταστικό, και στην απόχρωση Iconic Nude, συγγνώμη, και το Flawless Setting Spray, παιδιά. Το Setting Spray της είναι πραγματικά τέλειο, έχω δει διαφορά δηλαδή στη διάρκεια του μακιγιάζ μου. Πάμε σε Niche Beauty. Το Niche Beauty, για να σας το συστήσω, είναι ένα γερμανικό site. Δεν θέλω να φοβάστε να παραγγείλετε από κανένα από αυτά τα sites τα οποία σας αναφέρω. Α, by the way, η Charlotte Tilbury τα στέλνει τα προϊόντα από αποθήκη στην Ευρώπη και το Niche Beauty είναι στη Γερμανία, οπότε δεν ανησυχείτε, παίρνετε όσα προϊόντα θέλετε. Έχει ακριβά προϊόντα ομολογουμένως, είναι πάρα πολύ ακριβή και μεγάλη συσκευασία αυτού του αρώματος, οπότε δεν ξέρω αν θα το πάρω γιατί δεν έχει έκπτωση. Θέλω να πάρω το Cosas Revealer Super Creamy Concealer, αλλά ούτε αυτό έχει έκπτωση προς το παρόν. Θα μου πείτε, δεν έχει έρθει ακόμα Black Friday, κούκλα μου, ας το στείλεις σου εκεί και περίμενε. Οπότε αφήνω το concealer στη λίστα μου, αφήνω και το άρωμα αυτό από Alice Brooklyn, το Super Amber, αλλά αφήνω και το μικρό του, τα 10 ml του αρώματος B, που και αυτό θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Αυτά από Niche Beauty, δεν τολμάω να πάρω κάτι άλλο. Νομίζω ότι σας τα είπα όλα.
Ελπίζω αυτό το βίντεο να μην έχει βγει τεράστιο. Σε κάθε περίπτωση, καλές αγορές. Βάλτε ένα budget, όπως σας είπα, φροντίστε να μην το περάσετε και είμαι σίγουρη ότι θα πάρετε αυτά τα προϊόντα που πραγματικά χρειάζεστε και αυτά τα προϊόντα που πραγματικά θα ευχαριστηθείτε να χρησιμοποιείτε. Εμένα αυτές είναι οι προτάσεις μου, όπως και να έχει. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχω feedback από εσάς, να μου αφήσετε τα σχόλιά σας και να μου πείτε τι πήρατε, τι δεν πήρατε, τι έχετε βάλει στα προσεχή σας σχέδια να πάρετε ή τι πήρατε και σας άρεσε πολύ. Φιλιά πάρα πολλά, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας, μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!